Κάρβουνο. Δεν μ' αφήσατε να περιγράφω κατευθείαν το παιχνίδι ανάμεσα στους Κίλιμπιρ και στους Φλαϊσίδους, καθώς κρατήθηκε ένας λεπτός η γη για το τρόχιο δυστύχημα στα Τέμπη. Και τώρα θα ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι μας με τους Κίλιμπιρ να έχουν την πρώτη επίδεση. Πρώτη προσπάθεια από τον Τελίκη. Τελίκης μαζί με τον Στοκαντά είναι στα γκάρια τους Κιλμπίρ. Ο Παντελόπουλος είναι στο 5, ο Καρδημητρίου είναι ο φόρβορντ. Στοκαντάς για τον Παντελόπουλο, θα συγκρατήσει. Θα πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης, 2-0. Λανιστήρ που είναι ξεκάθαρα το outsider της αναμέτρησης, καθώς η Κιλμπίρ είναι πρώτη με ρεκόρ 17-2. Εδώ ωραία η άμυνα από τον Παντελόπουλο, το Καντάς και τον Καραδημητρίου. Απαιτήσει το lay-up, 4-0. Υπηλής εδώ. Μαρίνης έκανε το σούτ, αλλά ήταν άστοχο. Τελίκης. Στοκαντάς για 3. Έστοχο. 0-7. Εκρηκτική η Κιλμπίρ. Όπως τους αναμέναμε. Πολύ καλή ομάδα. Εξαιρετική ομάδα. Έχει σαν στόχο την άνοδο. Σωτηρόπουλος, Πιπηλής, ο Κακιάς. Μαρίνης, λίγη στα κλέψη την μπάλα, αριστερό, αλλάζει χέρι όμως αστοχή, έχει το δικό rebound. Και τελειώνει και αυτή τη φάση, 0-9. Φιλής για τον Σωτηρόπουλο. Δεν θα πάρει για 3, θα εστοχίσει, ωραία εκτέλεση, 9-3. Άμυνα. Πιπηλής. Τελείωσε εδώ τη φάση ο Μαρίνης. Άστοχος εδώ, παίξει τον Κιλμπίρ και συγκεκριμένα ο Μπογιέας. Ο Τυρόπλος και στο φάουλ από τον Καραδημητρίου. Φιλής από την κορυφή των βολών, άστοχος. Το Καντάς είναι μόνος του, σουτάρει αστοχή. Μαρίνη για τον Αλεξάκη, κακή πάσα, Παντελόπουλος για το κλέψιμο, το Καντάς. Γρήγορα για τον Τελίκη, 6-11. Μαρίνης, κανένα λάθος, Παντελόπουλος, Στοκαντάς, πάρα πολύ γρήγορα με τον Καραδημητρίου. Ο Γέας είναι μόνος του φυσικά και θα σουτάρει. Άστοχος. Καλώς πέφτεις. Θα κλειστεί όμως αποτελεσματικά. Παντελόπουλος κλέψιμο.
Τελίκη, τελειώνει σε αυτή τη φάση, στη 13. Άρα το τεχνικό του μπάουν. Σάκη, όχι. Νέο προσωπικό σχέδιο. Είμαι φλάιντρικ, θα σήμερα λίγο. Είναι ο... Είναι μόνος του, έχει πολλές, το floater, με ταπλό, όμορφη ενέργεια. Το 15. Και θα διευρύνει το προβάδισμα για την ομάδα του. Βλέπει το κόφτο του Καραδημητρίου, άσταλο το σχολείωμα. Σάκης από τον τρίποντο, ο Αντελούς θα του παίξει καλή άμυνα. Λύς, θα κατάσταση που κλέψει την μπάλα. Ίσως και να έχει παρέθει να κάνει lay-up, time-out, το οποίο ζήτησαν οι Flying Circus. Στέφαμε στο παιχνίδι μας, 8-17 για τους Kilbeer, οι οποίοι είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Καλή προσπάθεια, πολύ βιαστική θα έλεγα, χωρίς πολύ νόημα. Δεν θα εστοχίσει. Ο Σωτηρόπουλος. Βλέπετε εκεί. Ο Σωτηρόπουλος. Πολύ φάουλ, όμορφη ενέργεια εδώ. Και 10-17. Μπογιές θα βγει για να ξεκουραστεί και θα μπει στη θέση του ο Κωστίτης. Κάκια στο εξαιρετικό. Α, η μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι. Στο Καντάς. Για τον Κουτσιούκη. Και πάλι στο Καντάς. Καρέλο. Παίχτη. Καρέλο, το πάνω του κόκκι. Δάσκια. Πάμε στο Σωτηρόπουλο. Ο Γεωργιόπουλο να πάρει το επιθετικό του πάνω, δεν κατάφερε. Λαγκαδά. Για το Μαρίνι. Του πάρει για τρει. Κακό σουτ. Για το εξωτικό θα το πάρει και καλά Δημητρίου θα παίξει από την
στροφίσει. Θα μείνει στον αέρα, θα πάρει θετικό ο Σωτηρόπουλος. Δοσόπουλο, ευτυχώς. Γεωργιόπουλος, 12-17, το παλεύουν οι Flying Circus. Το δικάλι του και καλά κάνουν. Αρέλος, το μέσο από εκείνη θέση του. Και το αντιμετωπίζει. Πέντε, 17. Όχι, 15-19 με συγχωρείτε. Αν θέλω να καρέλω καλά τους προηγούμενους στον Αϊκίκη. Στον Βολάθο, Σωτηρόπουλος, Κάκιας. Δεν θα πάρει το φάλ που ζήτησε. Και τελευταία επίθεση στο πρώτο μίχνο για τους Γκιλμπίρ. Γιώργιόπουλος, για τρεις, άστοχος. Και αυτό θα είναι το σκοτσικό σκυρίου, 15-19 για τους Κιλμπίρ. Τους Κιλμπίρ ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά, όμως οι Flying Circus βρήκαν το ρυθμό τους μετά από τα πρώτα αναγνωριστικά 5 λεπτά. Και να δούμε κατά πόσο θα φανούν τα αγωνιστικοί. Ο Λαγκαδάς είναι στην επαναφορά για τους Flying Circus, Αλεξάκης με δυναμικό πάτημα, δεν θα καταφέρει να το σκοράρει. Σε λίγη βγήκε και πάλι στην πετάδα των Κιλμπίρ, δεν θα κάνει λάθος. Κιούκης είναι μόνος του, δεν καταλαβαίνει το σούτ, Αρεγκούνας, Κιούκης. Σύρτο μπάσκετ. Και Αλεξάνδρου στην μπάλα. Και με έναν πολύ ανορθόδοξο τρόπο θα σκοράρει ο Αλεξάκης, θα κάνει το 17-19. Τελίκης με πολύ δυναμική ενέργεια. Ωραίο το φλόκερ, πήρε το επιθετικό, Παντελόπουλος. Πήρε το φάουλ. Για να το κάνει τώρα Παντελόπουλος. Στην πρώτη βολή. Αλεξάκης πάλι, αντίπαλο τον Παντελόπουλο, πολύ δυνατός προς τον Αλεξάκη. Ο Παντελόπουλος έβγαλε ωραία άμυνα, πήρε και τον rebound. Thank you.
πως αλλοφούς. Νομίζω έχουμε μπει λίγο στο ρυθμό των Flying Circus που κάνουν επιπόλαιες επιθέσεις. Λαγκαδάφωνα με τον Κουτσιούκη. Περάσει, δροσόκυλο. Ωραίο το floater, 19-23. Τελίκη, το μεθοδικό του floater, αστοχή, Αλεξάκης rebound. Ετοιμάζεται το καντάς της υπογείας, Λαγκαδάς για 3, άστοχος. Σιούκι, άστοχος. Σιουπιλής, δεν θέλει να γίνει το λάθος Λαγκαδάς. Πρόλαβε να περάσει στο κέντρο. Με τρίποντο, όπως έχει δώσει άλλη πνοή στους Flying Circus, οι οποίοι το παλεύουν, δείχνουν ότι είναι καλύτερη από την βαθμολογική τους θέση. Τελίκης, άστοχος. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνει η Κλιμπίνο ένα time out, είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίζει καλά. Από το διάστημα, πιπιλή. Πιπιλής μόνος του. Τα ημάδια του Φιλιππίν, αυτό που θα έλεγα, βρίσκονται να είναι στο 22-3 με 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Πιστέψαμε στο παιχνίδι μας, με τους Κίλμπι να είναι αρκετά αλλαγμένοι στην περιφερία τους, καθώς επέστρεψαν οι Καρέλος και ο Πογέας και ο Καραδημητρίου. Κοινώς μπήκανε τα βαριά χαρτιά των τυπικά φλεξενούμενων. Το κατά διατρή, είναι άστοχος. Και Μαρίνης. Για τον Βασίλη τον Λαγκαδά. Κάκιας, ο οποίος δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Δεν του πάει το παιχνίδι του Κάκια. Υπογεία τώρα. Άρα Δημητρίου για τον Καρέλο, θα φτάρει όχι. Θα μπει λίγο πιο μέσα, θα κάνει το σουτάκι από τα 5 μέτρα και θα ευστοχίσει 22-25. Ανάσα για τους Κλιμπίρι που ψάχνουν να καλά, να ξεκολλήσουν λίγο. Να κοιτάξει εδώ κερδίζει το φάουλ. Έγινε εδώ το κλέψιμο για τους Κιλμπίρ. Τελίκης, κλασικά στον εκνευριασμό, 22-27. Λαγκαδάς, θα περάσει, το λέει η Άβη, το καλοκατήρι, Αλεξάκης έκανε το follow. Και ο Μπογέας, ο Καρέλος. Καρέλος, όμως η προσπάθεια δύσκολο καλά, όπως είπαμε, είναι εξαιρετικός παίκτης ο Καρέλος. 24-29. Ανέβηκε λίγο η παραγωγή του παιχνιδιού. Μπογέας πήρε το πρωτοφόλι από τον Μαρίνη. Κάνει το lay-up, 24-31. Ο
Μητσάκης, πήρε την μπάλα κάτω και γυρίσει. Τρέξε ο Καντάς, τον Τσελίκη, ξανά στο lay-up. Αυτό είναι το παιχνίδι που είναι η χτύπη. Το γρήγορο transition, δηλαδή η γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Το 4-3. Μαρίνης για 3, εύστοχο 27-33. Σιγά μην παραδείσουν το παιχνίδι με τη Flying Circus. Και στις διευθυντικές. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώθηκε 32-38 για τους Eichelbeer. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης ανάμεσα στους Flying Circus και τους Eichelbeer, 32-38. Καλή άμυνα πάνω στον Αλεξάκη από τους Eichelbeer, από την μπάλα.
Αιγαίας για τον Ογκούνα. Τελειώνει το φάση Ογκούνα, 2-40. Τσάκι, φωκάκια στην Κύπρο, τα παίξει. Τσάκι, 2-3. Καλό το προκάτω από τον Τσοκαντά. Γκούνας είναι μόνος του. Ο ενάστοχος Παντελόπουλος είναι το εξωτικό, 32-42. Μικρό σε ρίχνω στα 0 για το Σεκριβίρ και η διαφορά ξανά σε διψηφίο αριθμό. Λίκης, Τροφόπουλος, καλή άμυνα, Γκούνας, Παντελόπουλος από τις πολλές, Χάρη, Εφαρτή, 32-44, επιλέγουμε να συνεχίσουμε να καλέσουμε άλλους φλάιστερ τους ένα time-out, λίγο να συζητήσουμε τα πράγματα, καθώς αν το μάθουμε φύγει τώρα, θα υπάρχει γυρισμός, καλό κλέψιμο από τους Κιλβίρ, Τελίκης, για τον Σοκαντά, επίθεση 32-46 και λίγο μα ιδανικό από τον Τελίκη, πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Το Τυρόπουλος, Αλεξάκης, Άστοχος. Παντάς, άργησε και όλος το time out, τέλος πάντων, δεν παίζω εγώ. Αυτό, time out και σε λίγο κοντά σας. 42-48 ο σκορ μας. Να είναι πίσω μερικά εξόντους και η γλώσσα του σώματος να λένε ότι δεν ξέρω αν θα παίξουν πάρα πολύ να παρακολουθούν στο σκορ τον αντιπαλό τους. Ο Σόπλος με άλλο άστοχος. Φαντάς σε ζώνη πλέον, όχι, με ζήκους ή όχι, όχι, Παντελόπουλος, κακή εκτέλεση, Σωτηρόπουλος, για τον Σωτηρόπουλο, Αγκαδά, θέλει να περάσει, προσποίηση, δύσκολη ενέργεια, συντρίβουν θα το πάρει το φουτόκι. Μία τρίπλα και σουτ. Πάλι ήταν το φορτιά του, μες ανάστοχη. Ωραία πάσα στην εξοργία για τον Τσοκαντά, ο οποίος έχασε την παραμύθα από τα χέρια του. Ωραίο το πιστεύω
Κάκια. Άστοχος. Υγείας για τρεις. Ο Σωτηρόπουλος, το τελείω στη φάση. Παραμένει το 36-53 για τους Φιλμπίρ. Λίγο φάουλ, ή όχι, όχι κάτω. Κάτω από τους παραπονιστές. Για τον Λαγκαδά, Ρωσόπουλο. Εδώ θα γίνει φάλα από τον Σουκκούκι. Ο Πόπουλος είναι έστοχος, είναι η μοναδική νομικά της όσης κλείσει το με Flying Circus στην επίθεση. Φιλμπίρ νομίζω ότι σιγά καθαρίζουμε την υπόθεση. Νίκη. Φιλής. Σωσόπουλος. Λαγκαδάς. Ο Γιάννης είναι μόνος του, είναι άστοχος. 1.50 για το τέλος της περίοδου, 37.56. Πάμε για το τέλος του.
το λάθος, το ξεσπάει και στο παρκέ. Του, με τον Μπογέα. Παραμένει καθώς ήταν άνθρωπος του Καραϊσκρίου. Ο Πυρόπουλος, ο Λαγκαδάς, 56. Ο Γέας, μόνος του. Ο Στόπουλος περάσει τα πάθη τον Μπογέα που τον γράψε. Ο Στόπουλος για τρεις είναι εύστοχο. Ο Στόπουλος και το περισσότερο θα είναι 41-50 για τους Κιλμπίρ. Επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, 41-58 για τους Κιλμπίρ. Τσοκαντάς στη γωνία, περάσει. Πολύ φιλοδοξικό στο διάδοχο, είναι όμως κανένα τεχνικό. Λάθος, πάρα το επιτρέπεται, τσοκαντάς στο σουτ. Μπορεί να μην άλλαξε πολλά χέρια αυτή η επίθεση, όμως δικαιώνεται ο τσοκαντάς για την επιλογή του να μην το σπάσεις. 41-60. Αλεξάκη, πολύ όμορφο καλάθι, 43-60. Ολοκληρώθηκε στην απόλυτη μορφή για τους Flying Circus, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 16 πόντους. Νάντι και η ζώνη, 2-1-2. Και να και το πρώτο λάθος από τους Κιλμπίρ. Καλώς για τον Σωτηρόπουλο που είναι ελεύθερος. Καλό ήταν το σουτ. Το φυσικό του Τσοκαντάς για 3, εύκολο! Ο Τσοκαντάς 44-63.
πάντα. Επιλύς, δύσκολη ενέργεια, δεν είχε ευτυχή κατάληξη αυτό το σουτ. Δεύτερα είναι για αυτή την επίθεση των Κιλμπίρ για να δούμε αν μπορούν να σκαρώσουν κάτι, κάτι παραγωγικό. Βλέπω τον Γιώργο να κάνει το σουτ. Όχι, τελείωσε ο χρόνο. Κατοχή για τους Flying Circus. Μόνο του πρέπει να το πάρει και το παίρνει και κερδίζει το φάουλ από τον Γκουνά. Τρεις βολές. Τρία το σκορ. Η ζώνη συνεχίζεται για τους Flying Circus που δεν τους πάει άσχημα όμως τώρα. Τόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Σε το δικαίωμα για δύο βολές. Τρία το σκορ. Σοκαντάς προσποιείται. Κάζει η Σομπογέα, Παντελόπουλος, Τελίκη, Διατρής, Άστοχος. Το άστοχο του Μαρίνη θα κλειστεί. Ο Κάκιας θα σουτάρει και καλά θα κάνει. Νομίζω είναι άσφαιρος ο Κάκιας. Φοβερό αυτό, κάνει πρόκειται για ένα πολύ καλό παιχτή. Έναν από τους ηγέτες των Flying Circus. Τελίκη, θα το ξανά. Ένα φάουλ στον Κάκια. Πυρόπουλο θα γυρίσει. Θα καταφέρει όμως να ευστοχίσει. Τελίκης, Πογέας, Σοκαντάς. Του παλακίδες γύρω στην περιφέρεια, Τσερίκης ξανά δοκιμάζει τη δίκη του.
ακούσει. Τώρα τα 6-66. Επιλύει με ένα πολύ περίεργο στυλ, αλλά ευτυχημένο. Για τον Τελίκη. 48-66 σκορ, Τσοκαντάς, θα το πάρει πάνω του, ναι. Τρίποντο, αυτό το βούνα σε επιθετικό και τελειώνει την πάση. 48-68. Κιλμπίρ, έχουμε διάθεση να τρέξουμε. Ο Γιάννης εδώ σταματάει. Μόνος του για τρεις airball. Τα τελευταία 140 δευτερόλεπτα. Τσελίκης από τη γωνία. Είναι έστωχος. 51-55. Μαρίνης βάζει το τρίτο του τρίποντο στο παιχνίδι, 54-55. Άλλο τρίποντα για τους Flying Circus, 57-75. Αρέλος για τρεις, εσμοχός. Yeah. 57-78. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αμέσως Καρέλος. Καραδημητρίου θέλει και αυτό το σκοράρι για τρεις. Δεν θα το κάνει. Είναι 7-78 για να δούμε αν θα κάνουμε επίθεση Flying Circus. Ο
πολύ τι θα κάνουν. Λαγκαδά θα κρατήσει την μπάλα και αυτό θα είναι το τελικό σκορ τη αναμέτρηση. Κιλμπίρ θα βελτιώσει το ρεκόρ του στο 18-2. Όχι, κακιά στα σπάρει για 3. Κάνει airball. 57-78 αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Οι Κιλμπίρ συνεχίζουν την πολύ καλή πορεία του στο πρωτάθλημα τη Development, καθώ είναι πρωτοπόροι με ρεκόρ 18-2. Ενώ οι Flying Circus θέλουν νίκες ώστε να παραμείνουν στην κατηγορία. Λοιπόν, αυτά από εμά. Να είστε καλά και να προκλείτε φαντα μπάσκετ.